Οι ισχυροί νοτιάδες που επικρατούν από τα ξημερώματα και όλα στην Κρήτη αποτέλεσαν τη βάση για την έκκληση του διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών. Όσοι είχαν σκοπό να κάψουν ελαιόκλαδα, να μην το πράξουν. Λόγος, ο φόβος για πρόκληση πυρκαγιάς. Την αμέλεια, αυτή, την πληρώνουμε όλοι. Ότι οι παρατεταμένες συνθήκες ανομβρίας και ενός πολύ ήπιου χειμώνα σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν το πιο επικίνδυνο σκηνικό για πυρκαγιές, δήλωσε ο κύριος Ελληνιωτάκης, που σε απόλυτο τόνο ξεκαθάρισε ότι όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά δεν θα πρέπει να το κάνουν αν φυσάει και επιπλέον να ασφαλίζουν το χώρο να μην έχει κοντά ξερόχορτα και ταυτόχρονα να σβήνουν με νερό μετά την ολοκλήρωση της καύσης. Καίγαμε τα λιοκλαδά μας, καίγαμε τα κλίματα από τα αμπέλια μας, από τις αμπελώνες μας και αυτά επειδή είχαμε χειμώνα έσβηναν λόγω θερμοκρασίας, λόγω υγρασίας, λόγω βροχής. Αυτό που παλιά ήταν σωστό, τώρα πια δυστυχώς δεν είναι. Μια τέτοια περίπτωση κινητοποίησε τα ξημερώματα τις πυροσβεστικές αρχές στη Σιτία με φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σκοπή που είχε λόγω του ανέμου αρκετές εστίες. Κάποιος έκαψε τα λιόκλαδά του, έφυγε, δεν τα έσβησε και 5 η ώρα το πρωί ο άνεμος πήρε τα κάρβουνα και είχαμε πολλαπλές αιστείες πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, η αντιπυρική περίοδος μπορεί να ξεκινά 1η Μαΐου. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η καύση κλαδιών υπάρχει σκέψη από το αρχηγείο να απαγορευτεί συντομότερα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους συμπολίτες μου για να μην κάθε μέρα ρίχνουμε διοικητικά πρόστιμα. Τα οποία δυστυχώς τώρα πια έχει αλλάξει η νομοθεσία και έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά. Ξεκινάνε από 500 ευρώ και φτάνουν 50.000 ευρώ. Την ίδια ώρα πάντως η Κρήτη γλίτωσε στο παραένα τις αποκαλούμενες και πορτοκαλί ημέρες. Καθώς παρά το γεγονός ότι και για σήμερα και για αύριο οι συγκεντρώσεις σωματιδίων είναι αυξημένες, εν τούτης τα μοντέλα που έδιναν πρόβλεψη για το ανώτατο όριο έπεσαν έξω και τελικά οι συγκεντρώσεις σκόνης κοιμάνθηκαν σε μέσο επίπεδο με οδηγία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Όσοι ενήλικες πάσχουν από καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα, όπως επίσης και τα παιδιά, να μην ασκούν έντονες σωματικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Το ότι κάποιοι πολίτες μπορεί να αναρωτιούνται ότι δεν είναι ορατό πολύ στην ατμόσφαιρα, δεν είναι έτσι. Ειδικά στην Ήπεθρο και εμείς χθες που ήμασταν εκτός έδρας στο Λασίθι, φαινόταν στη διαδρομή. Εδώ στην πόλη τα κτίρια και η μη μεγάλη ορατότητα αποκλείουν να δεις ολοκληρωμένο το φαινόμενο, το οποίο όμως και στη διάρκεια της ημέρας θα ενταθεί. Τέτοιες μέρες είχαν κάνει την εμφάνισή τους το Μάρτιο του 2018, με την Κρήτη να μπαίνει σε ένα πορτοκαλί σκηνικό και μια σειρά από δραστηριότητες όπως η οδήγηση να εκτελούνται τότε με ιδιαίτερη δυσκολία. Εκείνο το διάστημα είχαμε πάρα πολύ μεγάλες υπερβάσεις. Οι αποκαλούμενες πορτοκαλί μέρες. Ακριβώς. Και τότε επιβάλλεται, το Υπουργείο Υγείας δηλαδή το συστήνει και το επιβάλλουμε και εμείς, να κλείνουν όλα τα παιδική σταθμή, τα σχολεία, βρεφονιπιακή, ως μέτρο προστασίας, γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Ευτυχώς ένα τέτοιο σκηνικό δεν επαναλήφθηκε σήμερα. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, ζητούμενο παραμένει το επαναλαμβανόμενο σκηνικό των αυξημένων συγκεντρώσεων μεταφερόμενης αφρικανικής σκόνης να διερευνηθεί τι συνέπειες μπορεί να έχει κυρίως για τα μικρά παιδιά. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεργάζεται με την Ιατρική Σχολή που συμμετέχει σε ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καταδεικνύει την κλιματική κρίση στα παιδιά και οι μετρήσεις λένε ότι αυτή η κλιματική κρίση και αυτά τα αιώρημα σωματίδια και όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην υγεία, ειδικά στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών.